Καλημέρα κύριε Αντουργυράκη, σας και τους ακροατές. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα για την υγεία, Έτσι που έχουν γίνει τα πράγματα, κύριε Αντουργυράκη, κάθε εβδομάδα έχει γίνει κρίσιμη. Mm-hmm. Βέβαια, όπως προαναγγείλατε, είναι μια εβδομάδα, να πω, δυναμική, με αρκετές κινητοποιήσεις και με μια, πώς να το πω, δικιά μας προσπάθεια να εμπλέξουμε σε αυτή τη διαδικασία της υπεράσπισης της δημόσιας υγείας όσο μπορούμε περισσότερους φορείς από την πόλη μας. Εννοούμε τους πολίτες οι οποίοι θα δέχονται τις υπηρεσίες υγείας. Δηλαδή, πώς θα γίνει αυτό? Αυτό θα γίνει με αύριο με μια σύσκεψη που έχουμε βάλει το απόγευμα στο εργατικό κέντρο, με πρωτοβουλία που έχει πάρει το Σωματείο και απόφαση Γενικής Συνέλευσης της προηγούμενης εβδομάδας, όπου καλούμε όλους τους φορείς, δηλαδή το εργατικό κέντρο, το Δήμο, την Περιφέρεια, σωματεία, συνδικάτα, άλλους φορείς της πόλης, να ενημερωθούν πρώτα απ' όλα για τα τεκτενόμενα όσο αφορά στην υγεία και φυσικά να δούμε πώς μαζί, όλοι μαζί θα αντιδράσουμε. Γιατί για να σας πω την αλήθεια, το θέμα δεν είναι τώρα μόνο η αυθαιρεσία της διοίκησης. Εμείς θεωρούμε ότι αυτή η αυθαιρεσία... Ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Ναι, ακριβώς. Είναι, όπως είπα, το κερασάκι στην τούρτα μιας γενικότερης πολιτικής που θέλει τα νοσοκομεία μας ιδιωτικοποιημένα. Να μην ξεχνάμε τον πρόσφατο νόμο για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που πέρασε ακριβώς πριν από τις γιορτές και ο οποίος στην ουσία κάνει ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και λογικό είναι, κυρία Δουλγεράκη, αυτές οι πολιτικές για να υλοποιηθούν να χρειάζονται τέτοιες διοικήσεις. Δηλαδή διοικήσεις που να είναι αυταρχικές, που να τρομοκρατούν τους εργαζόμενους, που να θέλουν εργαζόμενους υπάκους, εργαζόμενους που να μην αντιστέκονται. Πράγματα που, όπως καταλαβαίνετε, εμείς δεν πρόκειται να τα δεχθούμε ποτέ. Πάντως, να φανταστώ ότι είτε στην περίπτωση του Ηρακλείου, είτε στην περίπτωση του Ρεθύμνου, είτε στην περίπτωση μονάδων υγείας στο Λασίθι, παρά τις αντιδράσεις, ότι δεν έχει μέχρι στιγμής φοβηθεί το αυτή κανένας από εκεί πάνω από τα κεντρικά και ούτε έχουν αλλάξει ρότα. Το αντίθετο, εκτός αν κάνω λάθος και θα πρέπει να ζητήσω ταπεινό συγγνώμη. Όχι, δεν κάνετε λάθος και μάλιστα να σου πω την αλήθεια. Η δικιά μας εντύπωση είναι ότι όσο αφορά την κατάσταση, είναι ίσως μια κατάσταση στα δημόσια νοσοκομεία. Φαίνεται, τουλάχιστον και εγώ μια υπόθεση κάνω εργασίας, αλλά ας μου επιτραπεί επειδή έχω χρόνια στο χώρο και κάποια πράγματα καταλαβαίνω, σαν να είναι ικανοποιημένη η διοίκηση της ΥΠΕ, η διοίκηση του Υπουργείου, από το, να το πω έτσι, μπάχαλο που δημιουργείται στα νοσοκομεία. Και γι' αυτό αυτή η δικιά μας η έκκληση προς το λαό μας, προς τους πολίτες, είναι να βρούμε τους τρόπους που να διεκδικήσουμε μια άλλη είδους υγεία. Γιατί, για να σας πω πάλι την αλήθεια, αυτός ο νόμος και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι διοικήσεις, όχι μόνο του Παγνή, για να είμαστε ειλικρινείς, είπατε πολύ σωστά τι γίνεται στο Ρέθυμνο, το οποίο στο Ρέθυμνο, να σημειώσουμε ότι, όπως ξέρετε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ χειρότερη και είναι και πάρα πολύ, πιο πολύχρονη. Δηλαδή, η εικόνα διάλυσης του νοσοκομείου, το είπε και η συνάδελφος κυρία Ιωαννίδου, είναι για χρόνια που σέρνεται και που δεν λαμβάνονται μέτρα, ενώ θα μπορούσαν να ληφθούν κάποια απλά μέτρα. Που σημαίνει ότι αυτό είναι μια κατάσταση που δημιουργείται, κατασκευάζεται και επιδεινώνεται συστηματικά. Αυτό πρέπει να ψάξουμε να βρούμε. Εμείς ξέρουμε για ποιο λόγο γίνεται. Είπαμε θέλουν νοσοκομεία διαλυμένα και ιδιωτικοποιημένα. Εμείς θέλουμε το ανάποδο. Άρα έχουμε ακριβώς αντίθετα συμφέροντα, ακριβώς την αντίθετη άποψη για το πώς πρέπει να είναι η δημόσια υγεία. Και τώρα πλέον είναι ένας αγώνας, να το πω έτσι, διαρκείας. Ένας αγώνας επίμονος και δύσκολος, τον οποίο θα πρέπει να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να εξελίξουμε για να μην περάσουν αυτές οι επιθυμίες της κυβέρνησης ή όποιες άλλες κυβέρνησης έρθει και έχει τις ίδιες βλέψεις. Και δεν έχει να κάνει με όλους εσάς, με υγειονομικούς, δεν έχει να κάνει με τους γιατρούς, δεν έχει να κάνει με το νοσηλευτικό προσωπικό, έχει να κάνει με τον κάθε πολίτη, γιατί βλέπω και τα ψηφίσματα στήριξης από τις περιφερειακές ενότητες και Ηρακλείου και Ρεθύμνου προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της ενίσχυσης περαιτέρω των νοσοκομείων για να έχουμε
καλύτερες, ποιοτικότερες, αν θέλετε, ή ποιοτικότερη φροντίδα μέσα στα νοσοκομεία, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς να περιμένουμε με εκείνες τις ατέλειωτες ώρες, χωρίς να ταλαιπωριόμαστε, παρά τις υπεράνθρωπες με προσπάθειες πολλών από εσάς. Αλλά όλα αυτά, βλέπω τους συνταξιούχους, βλέπω συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, βλέπω με τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, κάθε ώρα που περνάει, βλέπω αυτά τα μηνύματα. Γι' αυτό και το λέω ότι υπάρχει πραγματικά αυτό το μέτωπο στήριξης προς όλους εσάς. Εσείς σήμερα ως γιατροί του νοσοκομείου θα πάρετε και απόφαση για το αν θα παραιτηθείτε κάποιοι από εσάς, αν θα φύγετε κάποιοι από εσάς, γιατί αυτός ο χορός των παραιτήσεων μόνο κακό κάνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι συνάδελφοι αναισθησιολόγοι, οι οποίοι δέχτηκαν στο τελευταίο επεισόδιο άμεσα τα πειρά της διοίκησης, είχαν κάνει μια τέτοια κουβέντα, ως μέλος της διοίκησης σωματείου και ως μέλος της αγωνιστικής υπηρεσίας που είναι με συγκεκριμένη παράταξη, εγώ και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είπαμε αυτό που είπατε κι εσείς, ότι καταλαβαίνουμε την αγανάκτηση, καταλαβαίνουμε το ότι θα πρέπει να υπάρξουν άλλες μορφές πίεσης, ίσως πιο προωθημένες, πιο δυναμικές, αλλά ακριβώς οι παραιτήσεις δεν είναι το πρόβλημα. Εμείς θέλουμε τα νοσοκομεία μας να είναι δυνατά, να μείνουν συνάδελφοι όπως είναι οι συνάδελφοι αυτοί, οι νησιολογοί και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ικανοί, εργατικοί, ενάντια σε αυτά που λέει η διοίκηση. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά πόσο υδρότα και αίμα χύνουμε καθημερινά για να προσπιστούμε τη δημόσια υγεία, και προφανώς σε καμία περίπτωση όχι μόνο να προχωρήσουμε σε παραιτήσεις, αλλά να απαιτήσουμε δυναμικά προσλήψεις μόνιμων συναδέλφων που να καλύπτουν όλα τα κενά. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτή η κατάσταση στην υγεία η σημερινή, έτσι πως δημιουργείται μέρα με τη μέρα, μπορώ να πω ότι είναι από τις χειρότερες καταστάσεις που θυμάμαι εγώ. Δηλαδή το μείγμα των αντικειμενικών συνθήκων, δηλαδή του COVID, των ιώσεων, της κούρασης, του burnout που έχουμε υποστεί όλα αυτά τα χρόνια σαν υγειονομικός κλάδος, μαζί με την, εγώ ξαναλέω, νομίζω ότι είναι σχεδιασμένη και επίτηδες οργάνωση, μάλλον αποδιοργάνωση των νοσοκομείων, και μαζί με τις ελλείψεις στα φάρμακα, που είναι ένα άλλο μεγάλο κομμάτι, αλλά που προφανώς αφορά άμεσα στη δημόσια υγεία, δημιουργούν ένα μείγμα, κυρία Δουργεράκη, πάρα πολύ εκρηκτικό και επικίνδυνο για το λαό μας. Μάλιστα. Να μου το πείτε, αλλά διευκρινίστε μου το εξής. Ως σωματείο εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, λέτε σαν σε ελεύθερη μετάφραση ότι, ξέρετε, δεν είναι λύση οι παραιτήσεις και το απευθύνετε προς τους συναδέλφους σας, αλλά αγώνας για να ενισχύσουμε τη δημόσια υγεία, στέλνοντας μήνυμα ότι, παιδιά, μην το προχωρήσετε, μην πάτε σε παραιτήσεις, γιατί άλλο πράγματα χρειάζεται. Ναι, αν μπορείτε να το πείτε. Λέμε βέβαια ότι είναι δικαίωμα του κάθε συναδέλφου, αλλά η δικιά μας η πρόθεση είναι αυτή που είπατε. Όχι παραιτήσεις, αγώνα, σκληρός, διεκδίκηση και προσπάθεια να, όχι σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, να σταματήσουμε την αποδόμηση της δημόσιας υγείας και φυσικά να διεκδικήσουμε και καλύτερες συνθήκες. Ήθελα να πω πριν, για παράδειγμα, ότι μπορεί κάποιος πολύ απλά, που δεν ξέρω, δυσπιστεί, που νομίζει ότι υπερβάλλουμε, να προσπαθήσει να κλείσει ένα ραντεβού στα εξωτερικά ιατρεία του Παγνή, στα πρωινά. Τα δωρεάν που εγώ κάνω, όλοι οι συνάδελφοι κάνουμε το πρωί. Αυτό έχει καταντήσει, έχει γίνει τόσο δύσκολο και τόσο πολύπλοκο, λέει η διοίκηση, μέσω ίντερνετ. Και ωραία, συμφωνούμε να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Δυστυχώς υπάρχει μόνο αυτή η δυνατότητα ή η δυνατότητα από το τηλέφωνο. Με αποτέλεσμα πάρα πολλές φορές να έχουμε παράπονα. Με το τηλέφωνο δεν μπορεί να γίνει, γιατί όσες φορές και προσωπικά έχω προσπαθήσει να κλείσω ραντεβού, ειδικά ραντεβού που κλείνονται την πρώτη μέρα ή τη δεύτερη μέρα, είναι συνεχώς κατηλημένα. Δεν μπορείς να κλείσεις. Και όταν ακριβώς θα βρεις το κενό εκείνο που θα σου δώσει τη δυνατότητα να μιλήσεις, ξέρεις ότι τα ραντεβού έχουν ήδη κλειστεί. Οπότε πας μέσα στον επόμενο μήνα και δεν ξέρεις πώς την ευχή να το κάνεις. Τώρα για το ίντερνετ έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί και εκεί κάτω από το χωριό μου λένε τις περισσότερες φορές νότια της Κρήτης, με στη Βιάνο, ότι
τώρα να βάλεις τον παππού τον 95, τον 80, τον 75 που δεν έχει τη δυνατότητα, δεν γνωρίζει τι ακριβώς σημαίνει και πώς να το κάνει, να μπει μέσα σε μια πλατφόρμα, να κλείσει ένα ραντεβού που δεν ξέρει μετά τι θα γίνει. Δεν ξέρω. Ακριβώς αυτό που λέτε, αυτό λέμε κι εμείς, ακριβώς αυτό. Θα ζητήσω εγώ δηλαδή από ανθρώπους 80-85 χρονών που ποτέ ας πούμε δεν είχαν χρειαστεί να χειριστούν υπολογιστή, να κλείσουν ραντεβού στο ίντερνετ. Ή θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να... Ξέρετε ότι πολλές φορές έρχονται στο Παγνί για διάφορες δουλειές, περνάνε από τις γραμματείες και η γραμματεία όπως έχει την εντολή λέει «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας κλείσω ραντεβού». Πρέπει να μπείτε στο σύστημα ηλεκτρονικά και λέει ο γέρος λογικά «Μα παιδί μου εγώ δεν τα κατέβασουμε αυτά τα πράγματα, να το πω και έτσι». Και λένε «Λυπάμαι, αυτή είναι η απόφαση». Αυτά τα πράγματα, κυρία Δουλγεράκη, είναι, τι να πω τώρα, είναι τραγικά και δυστυχώς, επειδή τα μαθαίνουμε καθημερινά, θέλω να πω και στους πολίτες ότι αυτά δεν έρχονται από τους υγειονομικούς. Οι υγειονομικοί ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε εδώ για να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να τους βοηθήσουμε και το κάνουμε με όλη μας την καρδιά και με όλη μας τη θέληση. Ένας γιατρός... Αλλά δεν είμαστε εμείς αυτοί που, δυστυχώς τώρα αυτή τη στιγμή, αυτοί που καθορίζουμε αυτές τις πολιτικές. Μιας εσείς και τα ξέρετε από έξω και έναν εκατοτά. Ένας γιατρός πόσες εφημερίες πρέπει να έχει μέσα σε ένα μήνα με ένα νοσοκομείο? Πόσες πρέπει να έχει, εννοείται, πόσες... Κοιτάξτε, δείτε, με την, έτσι, με την παρετήσεις, με τις συνθήκες που δημιουργούνται και με την αποψήλωση των κλινικών αυτή τη στιγμή από προσωπικό, διάφορες κλινικές κάνουν το μάξιμο. Ας πούμε, για παράδειγμα, να σου πω εγώ, κάνω κάθε μήνα 10 εφημερίες. Μάλιστα. Που είμαι, ας πούμε, σε μια ηλικία που τέλος πάντων αρχίζω και μεγαλώνω, που θα έπρεπε να κάνω και άλλα πράγματα, ενώ επιστημονικά κτλ. Κτλ. Κάνω 10 εφημερίες το μήνα, γιατί δεν υπάρχουν οι αντίστοιχοι συνάδελφοι. Στη δικιά μας την περίπτωση, βέβαια, θα πει κάποιος ότι έχει ανοίξει, στην ψυχιατρική εννοώ, έχουν ανοίξει θέσεις, αυτό είναι αλήθεια, μόνιμες θέσεις, και δεν έχουν έρθει υποψήφοι. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν αναρωτήθηκε ποτέ κανείς ή δεν μας είπε ποτέ κανείς, γιατί δεν πάνε υποψήφοι σε εκθέσεις που θεωρητικά είναι καλές, δηλαδή σε μια μεγάλη πόλη, σε ένα καλό νοσοκομείο κτλ. Γιατί ακριβώς και Δουλγεράκη οι συνθήκες είναι τέτοιες, ειδικά για τους νεαρούς συναδέλφους, που όχι μόνο δεν τους ενθαρρύνουν, είναι αλλά τους αποθαρρύνουν να φύγουν. Mm-hmm. Και όχι μόνο στη θέση των γιατρών, και στους νοσηλευτές και στις υπόλοιπες ειδικότητες. Mm-hmm. Σας λέω ότι οι παράμετροι όλοι δυστυχώς γίνονται καθημερινά και χειρότεροι. Είναι αποτρεπτικό. Χωρίς αυτό ωστόσο να σημαίνει ότι επειδή ξεκινήσαμε με τη μεγάλη κουβέντα ή πήγαμε σε εκείνη την άλλη την κουβέντα για αυτά που συμβαίνουν στην υγεία, ότι υποβαθμίζεται αυτό το περιστατικό με την άσχημη συμπεριφορά της διοίκησης και τις αποφάσεις που πήρε τελευταία προκαλώντας το σύμπαν. Αλλά λέτε ότι πίσω από αυτό κρύβονται άλλα πράγματα και αυτά τα πράγματα είναι αυτά τα οποία αναλύσατε πριν από λίγο, νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οπότε λοιπόν σήμερα περιμένουμε, κύριε Κούδα, το τρέχω λίγο παραπάνω και για εξοικονόμηση χρόνου ραδιοφωνικού, το καταλαβαίνετε. Σήμερα και οι γιατροί, οι αναισθησιολόγοι θα αποφασίσουν τι θα κάνουν από εδώ και κάτω. Το μήνυμα που τους στέλνετε εσείς και σαν σωματείο εργαζομένων και σαν ένωση και σαν ιατρικό σύλλογο ή μόνο μιλώντας για το σωματείο, επειδή αυτή την ώρα... Αυτή τη σαφή θέση την έχει το σωματείο. Το σωματείο, ότι το καλύτερο είναι να μην παραιτηθείτε, να μην το αποδυναμώσουμε πολύ περισσότερο, αλλά να αγωνιστούμε, να ενισχύσουμε το νοσοκομείο. Νομίζω ότι σήμερα υπάρχει και γενική συνέλευση για το σωματείο, για να δείτε τι θα κάνετε με τη στάση υπάρχει εργασίας. Υπάρχει μια συνέλευση της Τριμελούς Επιτροπής των Γιατρών, δηλαδή κομμάτι της Ένωσης των Νοσοκομειακών Γιατρών. Και αύριο υπάρχει το πρωί κινητοποίηση του σωματείου που αφορά στους αναισθησιολόγους και όποιους άλλους θέλουν να συμμετέχουν στο νοσοκομείο. Ωραία. Και το απόγευμα η σύσκεψη που σας είπα. Mm-hmm. Και επίσης αυτή η σύσκεψη θα έχει και τη λογική, αν καταφέρουμε, που νομίζω θα τα καταφέρουμε, να συνεννοηθούμε και με τους άλλους φορείς, να πάμε για ένα πανηρακλειώτικο συλλαλητήριο, μάλλον εμείς η πρότασή μας θα είναι για την Παρασκευή το απόγευμα, για τα θέματα της υγείας, που δεδομένου σε αυτής της αφορμής εμείς θεωρούμε αυτό το επεισόδιο ένα ακόμα σε μια σειρά
που βέβαια να σας πω την αλήθεια έχει και το συμβολικό του πράγματος, ότι ενώ ξεσηκώθηκε ο κόσμος όλος, ξεσηκώθηκαν συνάδελφοι που συνδικαλιστικά και πολιτικά ανήκουν στην κυβερνούσα παράταξη, αλλά είπαν ότι παιδιά φτάνει ας πούμε αυτή η αυθαιρεσία και αυτή η τρομοκρατία. Και παρόλα αυτά, όπως είπατε σωστά, η διοίκηση του Υπουργείου, ο Υπουργός δηλαδή του Υπουργείου και η ΔΥΠΕ διατήρησαν τη θέση του στη διοίκηση, προφανώς στέλνοντας το μήνυμα ότι όλα είναι καλώς καμωμένα, άρα εμείς θα συνεχίσουμε την πίεση, θα συνεχίσουμε να φερόμαστε στους υγειονομικούς με αυτόν τον τρόπο ή με παρόμοιο τρόπο. Δηλαδή απαξιωτικό, ελεγκτικό, γιατί μην ξεχάτε πίσω από αυτό κρύβεται μια προσπάθεια με προσβλητικό βέβαια τρόπο ελέγχου. Και άρα εσείς θα πρέπει ή θα φύγετε από το σύστημα ή να προσαρμοστείτε λοιπόν, σε αυτό. Κρατάμε όλες αυτές τις εξελίξεις έτσι όπως τρέχουν αυτή την εβδομάδα, γιατί είμαστε σε μια δυναμική εβδομάδα για όλους εσάς στον χώρο της υγείας, και θα τα ξαναπούμε μεσοβδόμαδα έτσι ώστε να ξέρει και ο κόσμος τι είναι αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει από τη δική σας την πλευρά. Να σας ευχαριστήσω για αρχή, αλλά πριν σας ευχαριστήσω, συγγνώμη, υπάρχει και μια εκδήλωση για την ψυχική υγεία πάνω στην Αθηνά. Ναι, αυτό είναι στα πλαίσια της διοργάνωσης μιας πολύ επίκαιρης ημερίδας που διοργανώνει το Κομμουνιστικό Κόμμα πανελλαδικά, γι' αυτό γίνεται και στην Αθήνα. Το κόμμα στο οποίο, εγώ δεν το κρύβω και υποψήφιος είμαι, ανήκω, προσπαθεί αυτή τη στιγμή να διαμορφώσει μια γνώμη καλύτερη και να καλέσει όλους τους ειδικούς και μη ειδικούς, αλλά όλους αυτούς που θα χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, να διερευνήσουμε και να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση σήμερα και προφανώς να προτείνουμε και λύσεις που βέβαια απέχουν πολύ από αυτές που εφαρμόζονται σήμερα και που, όπως ξέρετε και εσείς πολύ καλά, ειδικά στον χώρο της ψυχικής υγείας, απέχουν πολύ από το να είναι αυτές που θα έπρεπε, αυτές που αξίζει ο κάθε συμπολίτης που έχει προβλήματα τέτοιου είδους ψυχικής υγείας. Η μερίδα θα είναι μονοήμερη, είναι το Σάββατο 21 Ιανουαρίου, και υπάρχει και η δυνατότητα του live streaming, δηλαδή της ζωντανής μετάδοσης μέσω του πόρταλ των 902. Όποιος θέλει και φυσικά δεν μπορεί να έρθει στην Αθήνα, μπορεί να μπει και να το παρακολουθήσει. Έχει όλες τις επιμέρους υποειδικότητες, δηλαδή για παιδιά και φίβους, για εξαρτήσεις. Μπορεί να μπει να δει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα στο ίντερνετ λέγεται «Ζητήματα ψυχικής υγείας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος», και να δει αν τον ενδιαφέρει, και θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μας. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας, κύριε Κογκά. Καλημέρα, να είστε καλά. Γεια σας.